Αγαπητά μου αδέρφια εν Χριστώ, διανύουμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ορθοδοξίας. Μην ξεχάσετε να ακούσετε και να διαβάσετε απόψε και αύριο αυτή τη μοναδική, μυστική και κρυφή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, για να σας φωτίσει και να σας δώσει ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο καθένας από εσάς. Μία μέρα που ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, προσευχόταν και με καθαρό το νου του επικοινωνούσε με τον Θεό, όπως αναφέρει το συναξάρι του, ξαφνικά είδε ένα άπλετο φως από τους ουρανούς να λάμπει και το φως αυτό να κατεβαίνει προς τον Άγιο. Το φως φώτισε τα πάντα και τα μετέβαλε σε μία ολοκάθαρη μέρα. Καθώς και ο ίδιος ο Άγιος ήταν τυλιγμένος από αυτό το φως, του φαινόταν σαν να εξαφανίστηκε ολόκληρο το σπίτι μαζί με το δωμάτιό του, ενώ ο ίδιος είχε αρπαχτεί στον αέρα, νιώθοντας σαν να μην είχε καθόλου σώμα. Κατάπληκτος ο Άγιος από αυτό το μεγάλο μυστήριο, κράβγαζε με μεγάλη φωνή λέγοντας «Κύριε Λέισον». Καθώς βρισκόταν μέσα σε αυτό το θείο φως, βλέπει στα ύψη του ουρανού μια ολόφωτη νεφέλη, άμορφη και ασχημάτιστη, γεμάτη από την άρετη δόξα του Θεού. Στα δεξιά αυτής της νεφέλης στεκόταν ο πνευματικός του πατέρας, ο Σιμεών ο Ευλαβής. Έμεινε σε αυτή την εκστατική θέση για πάρα πολλή ώρα, χωρίς να αισθάνεται, καθώς βεβαίωνε αργότερα αν ήταν μέσα στο σώμα του ή εκτός από το σώμα του, δηλαδή έξω από το σώμα του. Όταν κάποια στιγμή εκείνο το άπλετο φως σιγά σιγά υποχώρησε, ο Άγιος Σιμεών συνήλθε και κατάλαβε πως βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό του. Ο Άγιος τότε, έχοντας μεγάλη εμπειρία από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, έγραψε την παρακάτω μυστική κρυφή ευχή, την οποία θα ακούσετε. Ταπεινά τη χαρακτηρίζουμε ως μία οδή στο Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η κρυφή μυστική προσευχή που έγραψε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για το Άγιο Πνεύμα. «Ελθέ το φως το αληθινόν». Ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ το αποκεκριμένον μυστήριον, ελθέ ο ακατονόμαστος θησαυρός, ελθέ το ανεκφώνητον πράγμα, ελθέ το ακατανόητον πρόσωπον, ελθέ η αίδιος αγαλίασης, ελθέ το ανέσπερον φως, ελθέ πάντων των μελώντων σωθήνε η αληθινή προσδοκία, ελθέ των κειμένων η έγερσης, ελθέ των νεκρών η ανάστασης, ελθέ ο δυνατός, ο πάντα αηπιών και μεταποιών και αλλιών μόνο το βούλεσθε, ελθέ ο αόρατος και αναφής πάντια ψηλάφητος, ελθέ ο αημένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς ημάς τους εν το άδει κειμένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Ελθέ το περιπόθητον όνομα και θρυλούμενον, λαληθήνε δε παρημών, ο περίς ή γνωσθήνε, ο οποίος υποτα πώς, όλος ημίναν επίδεκτον. Ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ το στέφος το αμαράντινον, ελθέ η πορφύρα του μεγάλου Θεού και βασιλέως ημών, ελθέ η ζώνη κρυσταλλοειδής και διάλυθος, ελθέ το υπόδημα το απρόσιτον, ελθέ η βασίλειος αλουργής και αυτοκρατορική όντως δεξιά, ελθέ όν επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή, ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθά περοράς, ελθέ ο χωρίς σας εκ πάντων και ποιή σας με μόνον επί της γης, ελθέ ο γενόμενος πόθος αυτός εν εμή και ποθήν σε ποιή σας με τον απρόσιτον παντελώς, ελθέ η πνοή μου και η ζωή, ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής, ελθέ η χαρά και η δόξα και η δεηνικής μου τρυφή, ευχαριστώ σοι ότι εν πνεύμα εγένουμε τε μου, ασυγχύτως, ατρέπτος,
αναλυότος, ο επιπάντων Θεός. Και αυτός μη τα πάντα εν πάση γεγέννησε, τροφίαν εκλάλητος και εισάπαν αδάπανος, αενάως υπερεκχιωμένη της της εμείς ψυχής χείλεση και υπερεκβλίζουσα εν την πηγή της καρδίας μου, ένδυμα απαστράπτων και καταφλέγων τους δαίμονας, κάθαρσης δια αφθάρτων και αγίων δακρύων, εκπλήνουσά με, όν εισή παρουσία προσούς παραγίνη χαρίζεται. Ευχαριστώσει το φως ανέσπερόν μη γεγέννησε και ήλιος άδυτος, που κρυβήνε μη έχων οπληρών της εις δόξης τα σύμπαντα. Ουδέποτε γάρα πεκρύβης απότινος, αλλημίσα ή κρυπτόμεθα από σου, ελθύν προσέ μη βουλόμενη. Που γάρ και κρυβήσει ομιδά μου έχων τόπων της εις καταπαύσεως, ή δια τι ομήποτε αποστρεφόμενος των πάντων την α, μήτε την α αυτόν εντρεπόμενος, νίνουκ εν σκήνωσον δέσποτα, εν εμή, και κατοίκησον και μείνον αδιαστάτος, αχωρίστος μέχρι τέλους εν εμή το δούλο σου αγαθέ, ή να καγώ ευρεθώ εν τη εξόδο μου και μετά την έξοδον, εν σύ αγαθέ, και συμβασιλεύσω σύ το επιπάντων Θεό. Μείνον δέσποτα και μη εάσεις με μόνον, ή να ερχόμενοι οι εχθροί μου, οι ζητούντες αή του καταποιήν την ψυχήν μου, και ευρίσκονται σε μένοντα εν εμή, φεύξονται παντελώς, και μη ισχύσωση κατ' εμού, βλέποντες σε, των ισχυρότερων πάντων, ένδοθεν καθήμενον εν τη οικία της ταπεινής μου ψυχής. Ναι δέσποτα, ω εμνήστης μου, ότε εν το κόσμο ετύγχανον και αγνοούντος μου αυτός εξελέξομαι και από του κόσμου εχώρησας και προ προσώπου της δόξης σου έστησας, ούτω και νυν ενδονιστάμενον με Ισαΐ και αμετακίνητον εν τη εμοιοικήσει σου διαφύλαξον, ή να μη βλέπον σε δει νεκός ο νεκρός εγώ ζω και έχων σε οπένης αή πλουτό, ο βασιλέων πάντων έσομε πλουσιότερος και αισθείων και πείνων σε καθόραν επενδυόμενος έναν εκλαλήτης όν και έσομε εν τρυφών αγαθής, ότι σύ υπάρχεις πάν αγαθών και πάσα δόξα και πάσα τρυφή και σύ πρέπει η δόξα, τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό τριάδι, την εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι σεβωμένητε και γνωριζωμένη και προσκυνουμένη και λατρευωμένη υπό πάντων, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ με θυμών και αγίασον ημάς. Πνεύμα οδηγητικών, οδηγεί ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης. Πνεύμα διδακτικών, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού. Πνεύμα αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Πνεύμα σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ή να κατανοεί τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πνεύμα συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας. Πνεύμα υπομνηματικών, υπενθύμιζε εις ημάς το υψηλόν μας προορισμόν. Πνεύμα παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου. Πνεύμα ευθές, εγγένισον εν της εγκάτης ημών. Πνεύμα δυνάμεως, ενίσχυσε ημάς εις την άρση του καθημέραν σταυρού μας. Πνεύμα φωτός, κατάβγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής. Πνεύμα ερευνητικών, ερευνών και ετάζων καρδίας και νεφρούς. Χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν. Πνεύμα λαλούν, λάλη αγαθά εις τας καρδίας ημών. Πνεύμα ζωοποιών, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελειμμένα και νεκρά μας μέλη. Πνεύμα πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Πνεύμα προφητικών, χάριζε εις ημάς παρησίαν προφήτου εις τας πονηράς και δυσκόλους ημέρας μας. Πνεύμα υιοθεσίας, κάμε να κράζομεν εκ βάθους καρδίας, αβά ο πατήρ. Πνεύμα ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα. Πνεύμα συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτορη σας ασθενίας ημών. Πνεύμα μεσητικών, μεσίτευε υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης.
Πνεύμα αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλωμένας από αγάπη και αφοσίωση. Πνεύμα μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας. Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν σου λατρείαν. Πνεύμα κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.